τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωσήφ, καθηγούμενον της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους, να ανέλθει στο βήμα, να παρέλθει στο βήμα. Πανοσιολογιώτατε Άγιε εκπρόσωπε του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Η έμπνευση του λίγο ξενίζοντος τίτλου της εισηγήσεώς μου, η πραώτης της Ορθοδόξου Ιεραποστολής και οι επιστροφές των ετεροδόξων στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, προέρχεται από το χωρίο της πρώτης καθολικής επιστολής του Πέτρου, «Έτοιμη αή προς απολογίαν, παντί το ετούντι ημάς λόγων, περί της εν ημίν ελπίδος, μετά πραήτητος και φόβου». Και από την ανάγνωση μιας σειράς προσωπικών μαρτυριών πρώην Προτεσταντών που εισήλθαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σαν αυτή του Ιερομονάχου Αλεξίου Καρακαλινού που ακούστηκε από αυτό εδώ το βήμα στο συνέδριο του περασμένου Σεπτεμβρίου περί Οικουμενισμού. Σκέφτομαι δε να αντιδιαστήλω την πραότητα και τον σεβασμό της ελευθερίας του άλλου που υπάρχει στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή προς τον υποκειμενισμό, τον εγωισμό και τον ανελεύθερο προσιλητισμό που εμφολεύει σε κάθε μορφή προτεσταντικής Ιεραποστολής και οδηγεί τελικά στο εκκλησιολογικό αδιέξοδο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και από εκεί στον δογματικό αγνωστικισμό, τον συγκριτισμό και την πανθρησκεία. Τονίζω ήδη από την αρχή ότι η πραότης της Ορθοδόξου Μαρτυρίας στην Ορθόδοξη Διασπορά και κυρίως στην Αμερική απετέλεσαν έναν από τους κύριους παράγοντες ώστε το επίπονο πνευματικό ταξίδι των προαναφερθέντων Προτεσταντών να καταλήξει τελικά στο λιμάνι της Ούνα Σάνκτα, της μιας Αγίας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, η οποία εκεί έχει προσφυώς ονομαστεί ως το καλύτερα φυλαγμένο μυστικό και αυτή τη στιγμή έχει προσέλευση γηγενών κατηχουμένων διπλάσια από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική προτεσταντική ομολογία. Συμπερασματικά θα καταλήξω στο γιατί αυτή η επιβεβλημένη Ορθόδοξη Ιεραποστολή προς τους ετεροδόξους προϋποθέτει την καταπολέμηση των φαινομένων εθνοκεντρισμού, εκοσμικεύσεως και οικουμενισμού που παρατηρούνται τόσο στις μητρικές όσο και στις ενδιασπορά Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και ας αρχίσουμε με την πραότητα. «Έτοιμη, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, αή προς απολογίαν, προς μαρτυρίαν δηλαδή και ιεραποστολήν, παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος, μεταπραήτητος και φόβου». Πραώτης ή πραήτης κατά την Αγία Γραφή είναι μια γενική και περιεκτική αρετή που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας με τους άλλους. Η πράη ή πραείς που μακαρίζονται από τον Κύριο είναι αυτοί που δεν έχουν εμπαθή ή προσπαθή σχέση με τους ανθρώπους αλλά είναι ειρηνικοί, ήπιοι και φιλικοί προς όλους χωρίς να μεροληπτούν. Η πραότης είναι το πρώτο βήμα για την απόκτηση της κεφαλαιόδους αρετής της αγάπης και προϋποθέτει την βεβαιότητα της πίστεως, την υπομονή, την ταπεινοφροσύνη και τον σεβασμό της ελευθερίας του άλλου. Ο δε φόβος, στον οποίο αναφέρεται ο πρωτοκορυφαίος σε σχέση με την απολογία, μαρτυρία των χριστιανών προς τους έξω, είναι ασφαλώς ο φόβος του Θεού και ο φόβος του εαυτού μας, δηλαδή της φιλαυτίας και φιλοδοξίας. Με αυτήν την πραότητα και τον φόβο θωρακισμένη η Ορθόδοξη Ιεραποστολή
ανέδειξε τους πρώτους εκείνους αποστολικούς πατέρας εις κανόνας πίστεως και εικόνας πραότητος, όπως ψάλουμε στα τροπάρια τους. Χρησιμοποίησε ως πιο προσφυλή μέθοδο για να εφαρμοστεί η κυριακή εντολή «Κηρύξατε εν τες πλατείες» το πλησίασμα και την ανεπιτίδευτη κουβέντα με τους απλούς ανθρώπους. Ο Παύλος μάλιστα, εργαζόμενος στις ιδίες χερσή, έστεινε το πρόχειρο εργαστήριο σκηνοποιίας σε κάποια πλατεία και μέσα στον άθωνο χρόνο που του παρήχε αυτό το εργόχειρο, κάτι ανάλογο σήμερα θα ήταν ίσως το πλέξιμο, συνομιλούσε και έριχνε τον σπόρο του Ευαγγελίου σε κάθε περίεργο, και ήταν τότε πολύ, που θα τον πλησίαζε και θα τον ρωτούσε για την καταγωγή και τη θρησκεία του. Αυτή η ιεραποστολική μέθοδος από στόμα σε στόμα ή ψιθυρισμός του Ευαγγελίου, όπως λένε οι τεχνοκράτες ιεραπόστολοι, είναι η πιο παλιά και δοκιμασμένη μέθοδος που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα η Εκκλησία. Η πραότης δεν επιζητεί ευθύς εξ αρχής υπεριψωμένα βήματα και πολυπληθή ακροατήρια. Τα αποδέχεται όμως με φόβο Θεού και εμπιστοσύνη στο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όταν διαπιστώσει το καταρχήν άδολο ενδιαφέρον των πολλών, όπως ακριβώς έκανε και ο Απόστολος στον Άριο Πάγο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση διακρίνουμε και κάτι ακόμη που επιβάλλει η πραότητα στον Ιεραπόστολο. Ο σεβασμός της ελευθερίας και του συναισθηματικού κόσμου του άλλου οδηγεί τον Παύλο να αναζητήσει και να βρει μέσα στην πλανεμένη πίστη των ακροατών του κάποια ψήγματα αληθείας, κάποιο σπερματικό λόγο, κάποια προφητική αναμονή, στην προκειμένη περίπτωση τον βωμό του αγνώστου Θεού, από την οποία θα πιαστεί για να ξεκινήσει το κήρυγμά του. Δεν αποδοκιμάζει ευθύς εξ αρχής σύνολη την πλανεμένη πίστη των άλλων, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι συνδεδεμένη με προσωπικά βιώματα και συναισθήματα που είναι πολύ δύσκολο να απορριφθούν αμέσως. Η πραότης του Ιεραποστόλου δείχνει την βεβαιότητα και σταθερότητα της προσωπικής του πίστεως στο Ευαγγέλιο και κάνει το κήρυγμά του να είναι πραγματική μαρτυρία. Το ότι ο Ιεραπόστολος δεν αγανακτεί, δεν επιμένει, δεν πιέζει, δεν βιάζεται, δεν αγκιστρώνεται ούτε στηρίζεται συναισθηματικά σε όσους δέχονται το κήρυγμά του, δείχνει ότι κινείται και ενισχύεται από μια άλλη υπέρλογη εμπειρία και εσωτερική βεβαιότητα. Και αυτό κάνει πιστευτό το κήρυγμά του, το οποίο έτσι δεν φαίνεται να είναι σαν κάποιο ακόμη είδος προσπόλησιν και πλουτισμών του ιδίου του Ιεραποστόλου, αλλά προς αύξησιν του σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, και πολλαπλασιασμών των μετόχων της χάριτος και της αγάπης του Θεού. Η πραότης του Ιεραποστόλου πηγάζει από το ταπεινό του φρόνημα, την επίγνωση της αδυναμίας του. «Αρκήσει η χάρις μου, η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται», λέγει ο Απόστολος γιατί του είπε ο Κύριος σε κάποια στιγμή. Την επίγνωση και τη συνέστηση της αποστολής του, ότι δηλαδή είναι απεσταλμένος και εντεταλμένος κάποιου άλλου όργανο της αγάπης του Τριαδικού Θεού, και δεν λέει λόγια δικά του, αλλά όσα ακούει παρά αυτού. Όντας μιμητής του Χριστού, ο Ιεραπόστολος γνωρίζει ότι ουδείς δύναται ελθύν προς Αυτόν, εάν μη ο Πατήρ ο πέμψας Αυτόν ελκύσει Αυτόν, και ότι ούτε ο φυτεύων εστί τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά αυξάνων Θεός. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτός που φυτεύει και ποτίζει,
αλλά ο Θεός που αυξάνει με την χάρη Του. Μάλιστα, στη διεργασία αυτή, όμοια με αγροκαλλιέργεια, κανείς δεν βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα, αλλά χρειάζεται υπομονή και χρόνος αρκετός. Και συνήθως, άλλος εστίν ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζον. Πολύ συχνά δε συμβαίνει τα αποτελέσματα να είναι δυσανάλογα με τον καταβληθέντα κόπο. Αλλού ο ιεραποστολικός κόπος πολλής και τα αποτελέσματα πενιχρά, και αλλού λίγος σπόρος που φυτεύτηκε, φυής όμως επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Όμως ο ιεραπόστολος είναι απλώς εργάτης στον αγρό του Κυρίου, Θεού γαρ εσμέν συνεργή, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομή εστέ, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και έτσι δεν θα χάσει το μισθό του, ο οποίος θα είναι ανάλογος με τον κόπο του. Έκαστος δε των ίδιων μισθών λείψεται κατά των ίδιων κόπων. Στην αίρεση όμως δεν υπάρχει πραότητα. Ο αιρετικός άνθρωπος είναι φύλαυτος και εγωιστής, διότι διαλέγει, ερείται μια διδασκαλία της αρεσκίας του και τη χρησιμοποιεί για να αγρεύσει οπαδούς και μάταια δόξα. Δημιουργεί συμπάθειες, αντιπάθειες, εμπάθειες, προσωπολατρεία, φθόνο, έρηδες, φατρίες και τελικά σχίσματα. Όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το υπόβαθρο της αιρετικής προσωπικότητας είναι η φυσίωση, η έπαρση δηλαδή, η φιλοδοξία και η κοσμική δοκισισοφία. Έτσι φτάνει να χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο αλλά και τους άλλους προς ικανοποίηση του εγωισμού του. Αυτό οδηγεί στην έλλειψη σεβασμού της ελευθερίας των άλλων, αλλά και στην αστάθεια των φρονημάτων και δογμάτων του, τα οποία αλλάζει προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους οπαδούς. Τελικά, όπως οι σημερινοί οικουμενιστές προτεστάντες, χάνει την βεβαιότητα της πίστεώς του και φτάνει σε ένα χρησιμοθυρικό δογματικό μινιμαλισμό που δεν διαφέρει από τον καθαρό ανθρωπισμό και αγνωστικισμό και από εκεί στην εκοσμίκευση και την πανθρησκεία. Όμως, όλα ξεκίνησαν από τον θυμό και την αγανάκτηση της διαμαρτυρήσεως κατά των καταχρήσεων του παπισμού, έλλειψη πρότυντος και εδώ, και από την εκτός εκκλησίας ιεράς παραδόσεως και φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, αυθαίρετη ερμηνεία της Αγίας Γραφής, σόλα σκριπτούρα. Αυτή η κοινή αρχή όλων των παραφιάδων του προτεσταντισμού, η μέθοδος σόλα σκριπτούρα, η γραφή μόνη, άνευ ουδεμίας παραδόσεως δηλαδή, άνοιξε το πεδίο σε απίστευτες πλάνες, έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε φιλόδοξο και επεφυσιωμένο διαμαρτυρόμενο να δημιουργήσει δικούς του οπαδούς και δική του εντός εισαγωγικών εκκλησία και οδήγησε έτσι στην πολυδιάσπαση του προτεσταντισμού. Γι' αυτό η έννοια της Ιεραποστολής είναι τόσο κεντρική στον προτεσταντισμό, αλλά συγχρόνως είναι και αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την δημιουργία οπαδών και τον προσιλητισμό. Γι' αυτόν τον λόγο οι ποικιλόχρωμοι προτεστάντες ιεραπόστολοι του περασμένου αιώνος, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλους λαούς, την Κίνα, την Ινδία, που είχαν ενιαία πολιτιστική παράδοση, θεώρησαν ως το μέγιστο εμπόδιο για τον εκχριστιανισμό τους την ακρίβεια στο δόγμα, την οποία ονόμασαν θρησκευτική μυσαλλοδοξία. Γι' αυτό και ο προσιλητισμός, ενώ για τους οικουμενιστές προτεστάντες είναι καταδικαστέα μέθοδος, ωστόσο είναι και η μοναδική ιεραποστολική μέθοδος που γνωρίζουν.
Όταν η αποικιοκρατία και το εμπόριο πάει χέρι-χέρι με την Ιεραποστολή, αυτό είναι ανελευθερία και προσιλητισμός. Όταν οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, φιλανθρωπίες, οι ιατροφαρμακευτικές αποστολές και τα κοινωνικά κηρύγματα περί ελευθεριών, δικαιωμάτων και ισότητος προτάσσονται και προηγούνται του αγνού Ευαγγελικού κηρύγματος προς προσετερισμόν των αδυνάτων του τρίτου κόσμου, αυτό δεν είναι πραότης, αλλά είναι ανελευθερία και προσιλητισμός. Σήμερα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών συμπλέει σχεδόν εντελώς με το διεθνές αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η επόμενη 9η Γενική Συνδιάσκεψη του ΨΕ το 2006 έχει προγραμματιστεί στο Πόρτο Αλέγκρα της Βραζιλίας. Τελικά ο προσιλητισμός είναι η μόνη ιεραποστολική μέθοδος που ασκεί το ΨΕ σαν γραφειοκρατικός οργανισμός, ενώ στην θεωρία αποδοκιμάζει και απαγορεύει τον προσελητισμό μεταξύ των μελών του. Για να βγει δε από αυτό το φοβερό αδιέξοδο, έφτασε να κάνει κήρυγμά του όχι το ανώθευτο και απαραχάρακτο Ευαγγέλιο της μιας Αγίας Εκκλησίας, αλλά την εντός εισαγωγικών συμφιλίωση. «Ελθέ Άγιο Πνεύμα, ίασε και συμφιλίωσε», είπανε πρόσφατα στην Αθήνα, και τον συγκριτισμό, στον οποίο με το δέλεαρ της υλικής βοηθείας και των δημοσίων σχέσεων και προβολής προσιλητίζει χριστιανούς και αλλόθρησκους. Μπορούν να μας πούν πού μιλάει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο για συμφιλίωση με το ψεύδος και την πλάνη? Για το πυρ όμως, πυρ ήλθον βαλήν επί την γην και τι θέλω η ίδια η νύφθη, και την μάχεραν ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην αλλά μάχεραν, και το ακοινώνητο φωτός και σκότους, της κοινωνία φωτή προς σκότος, είναι πολύ χαρακτηριστικά και ευμνημόνευτα τα κυριακά λόγια. Ιδού λοιπόν το τραγικό αποτέλεσμα της συμμετοχής των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, να προσιλητίζονται αυτοί στον συγκριτισμό, ενώ να θεωρείται προσιλητισμός η από μέρους τους πρόσκληση των ετεροδόξων στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όταν και όπου τολμά αυτό ακόμη να γίνεται. Έτσι, όσοι Ορθόδοξοι ζουν κυρίως στην διασπορά της Δύσεως, βιώνουν μια απαράδεκτη αυτολογοκρισία και αυτοφήμωση της Ορθοδόξου Ιεραποστολής, παρά τα όσα μεγαλόστομα και υποκριτικά ενίοτε ακούγονται περί εντός εισαγωγικών καιρού και δυναμικής, μεγάλης δυναμικής της Ορθοδοξίας στο δυτικό κόσμο. Αν όμως ο Παύλος παντού όπου πήγαινε απευθύνεται πρώτα στους οικείους της πίστεως, τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ και κατόπιν στους εθνικούς, γιατί οι Ορθόδοξοι να μην μπορούν να κάνουν το ίδιο με τα απολωλώτα πρόβατα της Εκκλησίας στην Δύση? Υποσχεθήκαμε όμως να πούμε λίγα λόγια για το ρεύμα των επιστροφών στην Ορθοδοξία, τη σχέση του με το πράον και ελεύθερον της Ορθοδόξου Ιεραποστολής, αλλά και κάποια σημαντικά εμπόδια που συναντάει. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, η παρουσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Δύση περιοριζόταν με ελάχιστες εξαιρέσεις στη λεγόμενη εντός εισαγωγικών εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των μεταναστών και αποδήμων πρώτης και δεύτερης γενιάς, στη συντήρηση των δεσμών με την Ορθόδοξη Πατρίδα, στη διατήρηση της γλώσσας και των εθήμων και στην κοινωνική και εθνοτική συσπήρωση μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Οι Ορθόδοξοι ιερωμένοι, όταν δεν αντιμετώπιζαν τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση σαν κάτι το εξωτικό, διεκδικούσαν απλά μια ίση μόρφωση και μια ίση μεταχείριση με εκείνη των λειτουργών των άλλων δογμάτων.
Κάθε ιεραποστολική μαρτυρία και προσπάθεια επιστροφής ετωροδόξων ήταν σχεδόν αδιανόητη, με μοναδική εξαίρεση τους μεικτούς γάμους, όπου γινόταν προσπάθεια μιας υποτυπώδους κατηχήσεως όσων ήθελαν να ασπαστούν την Ορθοδοξία χάρη των Ορθοδόξων συζύγοντων. Η Ορθοδοξία ήταν κλεισμένη μέσα σε ένα εθνοτικό γκέτο και μέχρι σήμερα ο μέσος Αμερικανός που στην ερώτησή του για το θρήσκευμά σου λαμβάνει την απάντηση «Ορθόδοξος», ζητά αμέσως κάποια διευκρίνηση. Τι Ορθόδοξος? Ορθόδοξος Ιουδαίος, Ελληνορθόδοξος, Ρωσορθόδοξος, Ρουμανορθόδοξος, Σερβοορθόδοξος κλπ. Γι' αυτόν η Ορθοδοξία είναι πάντα μια εξωτική και άγνωστη μορφή χριστιανισμού που ανήκει και απευθύνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες εθνότητες. Αυτό που τελικά τους κέρδισε ήταν η γεμάτη πραότητα και εσωτερική βεβαιότητα μαρτυρία κάποιων Ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών που βίωναν με συνέπεια μέσα στη λατρεία και την παράδοση της τοπικής εθνικής τους εκκλησίας το μυστήριο της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και ήταν σίγουροι πως το ένατο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως που απήγγειλαν σε κάθε λειτουργία αναφερόταν στη δικιά τους και μόνο τη δικιά τους Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων και αργότερα των πατερικών και αγιολογικών βοηθούσαν στο ξεπέρασμα του εμποδίου της γλώσσας, ενώ σιγά σιγά ο πολλαπλασιασμός των Ορθοδόξων βιβλίων και περιοδικών στα αγγλικά με τους σύγχρονους μάρτυρες, ομολογητές και αγίους από το σιδηρούν καταπέτασμα και τις μαρτυρίες θαυμάτων και χάριτος όμοιες με τις πρωτοχριστιανικές έκαναν τους πρώην ανέστιους προτεστάντες να αναγνωρίσουν στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία την Εκκλησία του Πέτρου και του Παύλου, όπου η δύναμη του Θεού εν ασθενία τελειούται εν το αφθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Ένας από αυτούς ο σημερινός φλογερός Ορθόδοξος ιεροκήρυκας πατήρ Πέτρος Γκίλκουιστ, όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η κρίσιμη καμπή του ιεραποδημητικού ταξιδιού του προς την Ορθόδοξη Εκκλησία, απάντησε: «Όταν σαν μικρή ομάδα αναζητητών σταματήσαμε να κρίνουμε και να επανεκτιμούμε την εκκλησιαστική ιστορία και αρχίσαμε να αφήνουμε εκείνη, δηλαδή την εκκλησιαστική ιστορία, να κρίνει και να εκτιμά εμάς». Όταν, ήταν η καμπή δηλαδή, όταν αντί να εξετάζουμε αν χριστιανοί δάσκαλοι όπως ο Άνσελμος, Αυγουστίνος, Αθανάσιος και Χρυσόστομος ανήκαν στην Εκκλησία μας, αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε αν εμείς ανήκαμε στη δική τους Εκκλησία. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, οι επιστρέφοντες ετερόδοξοι βρίσκουν στην Ορθοδοξία το πλήρωμα της χάριτος και το γνήσιο βίωμα της καθολικότητος και της αποστολικής παραδόσεως της Ούνα Σάνκτα της μιας Αγίας Εκκλησίας. Εμείς, οι λεγόμενοι εκγενετής Ορθόδοξοι, πόσο αντιλαμβανόμαστε τον θησαυρό που κατέχουμε, πόσο βιώνουμε αυτό το πράγματι, αυτό το πλήρωμα της χάριτος, αλλά και πόσο μεγάλα εμπόδια και σκάνδαλα βάζουμε στον δρόμο αυτών των νεοφύτων Ορθοδόξων Χριστιανών με την εξωτερική μας εικόνα της διαιρέσεως των εθνικών και προσωπικών ανταγωνισμών, της εκοσμικεύσεως και της δουλόφρονος συμπορεύσεώς μας με τον Οικουμενισμό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μεν μητέρα των Ορθοδόξων Εθνών, όχι όμως και θεραπενής των συγκρουωμένων εθνικισμών τους. Το Δε Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, πλην του συγκριτισμού και της θεολογικής συγχύσεως, τίποτα δεν προσφέρει πια, ούτε στα πρόσωπα, ούτε στα έθνη, αλλά ανταγωνίζεται και φημώνει την Ορθόδοξη Ιεραποστολή της μιας Εκκλησίας και κολλεί τους ειλικρινείς αναζητητές της Εκκλησίας του Χριστού να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί λοιπόν συνεχίζουμε να συμμετέχουμε σε αυτό?
ευχαριστώ.